Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Όπως βλέπετε πρόκειται να βγάλω λόγο. Μα ο λόγος μου δεν θα μοιάζει καθόλου με τους λόγους που γνωρίσατε μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται να σας υποσχεθώ πως θα σας φτιάξω γεφύρια και ποτάμια. Ούτε θα σας τάξω λαγούς με πετραχίλια. Θέλω μόνο να ακούσετε καλά αυτά που θα σας πω. Από το 1821 μέχρι σήμερα ο λαός μας αγωνίζεται για λευτεριά και ανεξαρτησία. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Αντίθετα, η ξένη και η ντόπια αντίδραση έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει τη χώρα μας, να ευνουχίσει το λαϊκό χαρακτήρα του κινήματος και να επιβάλλει μια νέα σκλαβιά. Χρόνια και χρόνια απάτης και ρεμούλας μας κράτησαν μακριά από την ευτυχία και τον πολιτισμό και μας ρίξανε μέσα στην εξαθλίωση και την πείνα, την κακομοιριά και τη δυστυχία. Σε αυτή την κατάσταση βρεθήκαμε όταν ξέσπασε η πολεμική λέλαπα και η σύγκρουση μεταξύ των κολοσσών. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν η ήττα του λαού μας, αλλά η ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Τότε μερικοί τόσκασαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν «Ησυχία παιδιά, τάξη και ασφάλεια». Τι μπορούσαμε όμως να περιμένουμε από αυτούς που φορέσανε τα κλακ και τα μπακαλιαράκια. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή λευτεριά, τη λαοκρατία. Δηλαδή, να λύσει ο λαός με τον ψήφο του και το θέμα του βασιλιά και της κυβέρνησης. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να ψηφίσει ο λαός ανεπηρέαστα και ελεύθερα και όλοι μετά να σεβαστούν το λαό. Γιατί αν αυτό δεν γίνει, εμείς πάλι θα ξαναβγούμε στο βουνό. Μα είμαι βέβαιος ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο λαός μας δοκιμάστηκε σκληρά και σήμερα γνωρίζει καλά ποιο είναι το συμφέρον του. Με την πεποίθηση αυτή, τελειώνοντας, σας καλώ να φωνάξουμε «Ζήτω ο κυρίαρχος λαός μας!»